Μαζί μας σήμερα η Ελληνίδα Σαρλίζ Θερόν, Σία Κοσιόνι. Θα κλάψω. Μην μου τα λες έτσι αυτά. Γιατί. Σαρλίζ Θερόν, εγώ έκανα follow στο Instagram της Σαρλίζ Θερόν και κλαίω 10 φορές τη μέρα. Γιατί κλαις, αγάπη μου? Είναι συγκλονιστική. Και εσύ τι είσαι? Εντάξει, έχω πολύ δρόμο ακόμη μπροστά. Μου είχες πει θα μου δώσει συνέντευξη να χάσει τα κιλά. Ναι, δεν τα έχω χάσει όλα όμως. Σαν χώνει αυτό, εσύ? Όχι. Πόσα κιλά είναι? Σιγά-σιγά. Λίγα, αλλά είναι αυτά τα τελευταία που πεισμώνουν. Πήρες πολλά? Πήρα. 16-17 πήρα. Α, πήρες 17 κιλά. Να μην το χαρώ. Ό,τι γουστάρεις κάνεις. Σπάνια έχουν οι γυναίκες δικαιολογίες να τρώνε, Σάσα μου. Τώρα είσαι σε αυστηρά δίαιτα. Ανεβάζεις κάτι σαλάτες, βλέπω, έτσι τη βγάζεις. Το μεσημέρι τρώω σαλάτα. Το βράδυ ξεστρατίζω. Κάθε πρωί ξεκινάω να κάνω δίαιτα. Το πώς καταλήγω είναι μια άλλη συζήτηση. Πώς νιώθεις που σκίζει το δελτίο? Νιώθω πάρα πολύ καλά, νιώθω πάρα πολύ περήφανη. Νιώθω ότι η κόπη 12 ετών πλέον αποδίδουν καρπούς. Είναι η 13η σεζόν. Παναγία μου, ελπίζω να μην είναι χρουσούζικη. 13η. Είναι ξύλο. Εντάξει, κάτι κάνει. Παράγω εγώ του ξύλου. Είναι αυτό. Είναι ένας αγώνας πάρα πολλών ετών, πολύ μεγάλης προσπάθειας. Εμείς ήμασταν τόση δα μικροί και έχουμε φτάσει εδώ. Αποτέλεσμα μιας ομαδικής προσπάθειας, παιδιών, όλα που το λέει η καρδιά μας. Αγαπάμε πάρα πολύ αυτό που κάνουμε. Το πιστεύουμε πολύ και το μόνο που έχω να υποσχεθώ είναι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Κόντρα σε όλους και όλα. Να πούμε ότι η Κοσιόνι είναι μια κοπέλα αυτοδημιούργητη που έφτασε, εδώ που έφτασε, βγήκε στο ρεπορτάζ. Δηλαδή δεν έγινε ξαφνικά το μπαμ. Έτσι. Μικρούλα, τι ήθελες να γίνεις εσύ, τι ονειρευόσουν να στο σχολείο? Είμαι δημοσιογράφος. Αυτό ήθελα να γίνω, αυτό έγινα. Τώρα που θα έφτανα και τι ακριβώς θα έκανα, δεν το είχα στο μυαλό μου. Ήθελα να υπηρετήσω απλώς αυτό το επάγγελμα που αγαπούσα και αγαπώ. Και εξακολουθώ να το αγαπώ, παρά τις αντικσότητες πολλές φορές. Η Σία πώς είναι στην προσωπική της ζωή? Όπως όλοι οι άνθρωποι στην προσωπική του ζωή. Χαλαρή, κανονική. Σε είδε που ανέβασε ένα Instagram και δεν σε είδε η μάνα σου, είπες, με το τζιν. Βγήκα με το σκισμένο τζιν, αλλά μην το λες γιατί δεν έχει Instagram και δεν το έχει πάρει χαμπάρι και τώρα μου λέει τι είναι αυτό που ανέβασε. Φωνάζει η μάνα σου? Μου φωνάζει, όχι, αλλά έχει άποψη. Οχ. Oh. Και την ακούς? Κοίταξε, κάποιες φορές την ακούω, κάποιες φορές δεν την ακούω. Αλλά τώρα που έχω και εγώ παιδί, αναθεωρώ πάρα πολλά πράγματα. Πώς είναι ο Δήμος? Είναι... Αγριεύει, μεγαλώνει και αγριεύει. Δεν κοιμάσαι? Κοιμάμαι. Το θυλάζεις? Όχι, δεν θυλάζω. Πια. Είναι ζωηρός? Είναι ένα κανονικό παιδάκι. Να πάμε και για δεύτερο? Όχι. Εντάξει, αρκετά. Καλά, καλά. Αρκετά. Ο Κώστας. Ο Κώστας τι? Πολύ καλός και νομίζω ότι είστε πολύ ερωτευμένοι. Είμαστε μια χαρά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ ευτυχισμένοι. Κάνουμε δύο δύσκολες ζωές, αλλά νομίζω τα βρίσκουμε. Βγαίνεις καθόλου έξω? Πας πουθενά? Ελάχιστα. Μαγειρεύεις, Σία? Όταν χρειάζεται, μαγειρεύω. Τι? Από κάτι γαντά? Δεν μαγειρεύεις, γιατί εγώ δεν μαγειρεύω και είναι πρόβλημα, λέει, για τον άντρα. Ο άντρας για να τρώει στο σπίτι πρέπει να είναι και στο σπίτι. Οπότε εγώ δεν αντιμετωπίζω τέτοιου είδους προβλήματα. Είμαστε δύο άνθρωποι που δουλεύουμε πάρα πολύ και δεν έχω τέτοια θέματα, ευτυχώς. Κάνεις πράγματα για την εμφάνισή σου, μπότοξ, θεραπείες και τέτοια? Όχι, δεν έχω κάνει. Και κάνω την περιποίηση που κάνει. Την καθημερινή περιποίηση που κάνει μια γυναίκα. Γυμνάζεσαι? Έχω σταματήσει το τελευταίο διάστημα, αλλά θα ξαναρχίσω. Είσαι καψούρα? Καψούρα? Ναι, είμαι. Έλα ρε Σία. Δεν κακό να το παραδέχεσαι. Τι να σου ευχηθώ, τι θέλεις για σένα? Τίποτα, να είμαστε καλά. Να είναι καλά το παιδί μου και πάντα οι κόποι μας να αποδίδουν καρπούς. Σε ευχαριστώ για τη στήριξη πάλι. Σία Κοσιόνι, Σαρλίζ Θερόν.